παρουσία της Δημάρχου Καβάλας κυρίας Δήμητρας Τσανάκα, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, μελών του Νομορχιακού Συλλόγου Αμένομου Καβάλας, καθώς και του Προέδρου Σμάραγδο Κρεμίδα και του Αθλητικού Συλλόγου Ήρης, παρουσιάστηκε επίσημα το C-Track, το πρώτο σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη στην παραλία της Καλαμίτσας. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κατασκευή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα να προσέλθουν στην παραλία και να χαρούν τη θάλασσα χωρίς καμία επικινδυνότητα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από το Δήμο Δράμας, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Δράμας, κ. Μωυσιάδης Αριστίδης. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για όλους μας. Και για την Καβάλα και για τη Δράμα και για όλους τους κοντινούς δήμους. Επειδή η Καβάλα είναι η θάλασσα της Δράμας και όλοι οι καβαλιώτες. Γιατί σήμερα μια ομάδα νέων ανθρώπων, παιδιά που είναι κλεισμένα στα σπίτια τους, τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να κολυμπήσουν. Σιγά σιγά θα μάθουν τι πρέπει να κάνουν, είναι κοντά οι ναυαγοσώστες, όποτε μας χρειαστούν θα είμαστε κοντά και εμείς. Λοιπόν, και του χρόνου να είμαστε γεροί, αγαπητέ συνάδελφε, του χρόνου να κάνουμε και ένα δεύτερο C-Track ο Δήμος Καβάλας από την άλλη μεριά της θάλασσας, ότι αυτά δεν είναι κεντρικά λεφτά, είναι λεφτά του Δήμου Καβάλας, να το ξέρετε. Και με μεγάλη μας χαρά για τα παιδιά. Να συγχαρώ πραγματικά από καρδιάς τη Δήμαρχο Καβάλας για την πρωτοβουλία αυτή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί στη σύγχρονη εποχή που ζούμε δεν έχουμε δικαίωμα να αποκλείσουμε κανέναν συνδημότη έτσι μας από τη χαρά αυτή της θάλασσας. Έτσι. Πραγματικά πιστεύω ότι του χρόνου, αν και λείπει ο Δήμαρχός μας σήμερα στη Γερμανία, αλλά από τη στιγμή που τον εκπροσωπώ, έχουμε μάθει να δεσμευόμαστε και όχι να υποσχόμεθα, ότι του χρόνου πραγματικά θα συμμετέχουμε και εμείς για να φτιάξουμε έτσι πραγματικά άλλη μία. Και σε αυτή τη χαρά σας ευχαριστούμε πολύ πραγματικά που έτσι ανοίγετε το δρόμο προς ανθρώπους αυτούς που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, την πρόσβαση. Θέλω να προσθέσω κάτι. Φέτος με την οικονομική κρίση και τα capital controls ανακαλύψαμε όλοι τι ωραία που είναι να περνάς πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα μέχρι αργά, οι καβαλιώτες δεν φεύγουν από τις ακρογιαλιές, έχουν κάνει τα δικά τους μπαράκια, τα προσωπικά και τα φιλικά και περνούν με την παρέα τους ωραία. Το ίδιο θα χαρώ, Τάσο, να κάνετε κι εσείς ένα στέκι εδώ κοντά, θα σας βοηθήσουμε κι εμείς για να μπορείτε να βρίσκεστε και να εξοικειωθείτε περισσότερο με το μηχανάκι. Θα βοηθήσει ο Δήμος σε ό,τι χρειαστείτε, να είστε σίγουροι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με κάλεσε στη σημερινή εκδήλωση και να δώσω συγχαρητήρια και στους δύο Δήμους, Δράμας και Καβάλας, για την πράξη αυτή. Το μεγάλο ζήτημα με την υπόθεση των ΑΜΕΑ είναι να δημιουργήσει η πολιτεία, οποιαδήποτε βαθμίδα της πολιτείας, τις προϋποθέσεις για να έχουν επί ίσης όρης πρόσβαση σε όλες τις μικρές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Επομένως, άξια πολλών συγχαρητηρίων αυτή η πρωτοβουλία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα απλό μπάνιο στη θάλασσα. Για ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, να το πω έτσι, την ίδια ευκολία με όλους για την πρόσβαση στο μπάνιο. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Καβάλας που κάνει το όνειρό μας πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά έχω 20-25 χρόνια να κάνω μπάνια στη θάλασσα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία πραγματικά μας έχει ενθουσιάσει. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην εποχή της κρίσης αυτό το μηχάνημα που λειτουργεί είναι ελληνική πατέντα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την έχει σχεδιάσει ένας τετραπληγικός. Αυτή η πατέντα ταξιδεύει στο εξωτερικό και θα πρέπει σιγά σιγά να βγούμε από τη μιζέρια μας. Είμαστε εδώ πέρα για να αποδείξουμε ότι μπορούμε και με λίγα πράγματα και με λίγα χρήματα να καλυτερεύσουμε τις ζωές μας. Αυτή η ράμπα είναι μια πρόσκληση για τους γειτονικούς νομούς. Όσα άτομα αντιμετωπίζουν κινητικές αναπηρίες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ πέρα στο Δήμο Καβάλα, στην ακτή Καλαμίτσα, στο Όστρια, να κάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Η χαρά μας, παιδιά, σήμερα είναι έκδηλη, φαίνεται στα πρόσωπα όλων μας. Σήμερα είναι η επίσημη παρουσίαση του μηχανισμού C-Track, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πλέον, είναι γεγονός, σε την πιο προσβάσιμη και πιο λαϊκή, φιλολαϊκή παραλία της Καβάλας, στην Καλαμίτσα.
είναι στη διάθεση πλέον όλων των ατόμων με κινητικά προβλήματα για να την κάνουν χρήση και να μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την παραλία όπως μπορούμε όλοι μας να τη χρησιμοποιούμε, έτσι πλέον και αυτοί. Θεωρούμε ότι με αυτή την προσβάσιμη κατασκευή, με αυτό το μηχάνημα, θα πάρει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία η ίδια η περιοχή. Εκτός δηλαδή από το πλεονέκτημα που δίνεται στα άτομα να τη χρησιμοποιούν και να κάνουν μπάνιο, να δροσίζονται όπως όλοι οι συνάνθρωποι μας, έτσι λοιπόν και η περιοχή θα πάρει μια άλλη προστιθέμενη αξία και θα φανούν τα ωφέλη αυτή στα επόμενα χρόνια. Εμείς ως Νομαρχιακός Σύλλογος και εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο, να τη συγχαρούμε καταρχήν για το επίπεδο νοημοσύνης που διαθέτει. Γιατί είναι νοημοσύνη, είναι εξυπνάδα το να παίρνεις ένα τέτοιο μηχανισμό και να το φέρνεις, να το τοποθετείς, ώστε να δίνεις την δυνατότητα σε έναν πληθυσμό ο οποίος είναι ξεχασμένος και περιθωριοποιημένος να μπορεί να έχει τις ίδιες δυνατότητες με όλο τον άλλο πληθυσμό. Γιατί την πρότασή μας προεκλογικά που τις κάναμε για το μηχάνημα αυτό την έκανε πράξη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα όχι περιμένοντας από ΕΣΠΑ, με χρήματα του Δήμου, με χρήματα των συμπολιτών μας. Είναι χαρά μας να συνομιλούμε και να συναλλασσόμαστε με ανθρώπους πρωτίστως και δευτεροβόντως με πολιτικούς. Ναι, ο πρώτος. Και... πολύ τέλεια εμπειρία. Τέλεια, όταν λέμε τέλεια, τέλεια εμπειρία. Υπέρ. Υπέρ. Αισθάνεσαι να πετάς. Είμαστε σε μια άκρη και βλέπω απλά. Ζω στην Καβάλα που έχει θάλασσα και δεν μπορούσα να κάνω μπάνια. Τώρα κάθε μέρα σχεδόν εδώ. Αρκεί να υπάρχουν τα μηχανήματα να δουλεύουν και να μπορούν να μπαίνουν.